Αγαπητές φίλες και φίλοι, βρέθηκα πάλι με ένα θέμα καταπέλτης. Δηλαδή, εδώ και πολύ καιρό λαμβάνω κάποια mail τα οποία ζητούν να προσδιοριστεί, όχι από μένα μόνο, δηλαδή σίγουρα το ρωτάνε από πολλούς άλλους, η τιμή του πίνακά τους. Ο καθένας, και επειδή και η καιρή είναι δύσκολη, έχει βρει ότι να κάνω κανένα πίνακα να τον πουλήσω, αλλά πόσο να κάνει αυτός ο πίνακας? Για πέστε μου. Η τιμή του πίνακα λοιπόν, η αξία του πίνακα έχουμε γράψει, η τιμή και η αξία του πίνακα. Έννοιες ίσες. Η αξία του πίνακα ίσως μας παραπέμπει λίγο στο τι ιδεολογική υπόσταση μπορεί να έχει, τι αξιακή τιμή μπορεί να έχει, αλλά όχι τρέχουσα τιμή αγοράς, ας πούμε, κτλ. Τώρα, το αστείο είναι ότι ενδιαφέρονται πιο πολύ για την τιμή του πίνακα άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν συμπληρώσει σπουδές. Άτομα τα οποία περιστασιακά καμιά φορά πιάνουν λίγο το πινέλο, κάνουν κάποια έργα, τέλος πάντων, αυτά που κάνουν, όπως να το ονομάσουμε, όχι έργα τέχνης, εγώ δεν το ονομάζω έργα τέχνης, έργα τα οποία δεν είναι ακόμα ένα αποτέλεσμα σπουδής. Δεν μου αρέσει να το λέω έργο τέχνης, και δεν είναι έργο τέχνης, δηλαδή. Ένα έργο το οποίο δεν έχει λάβει από κανέναν μία επισημοποίηση για την τιμή την οποία θέλει να ισχυρίζεται ότι αξίζει, δεν θα ήμουν εγώ αυτός ο οποίος θα συνεννούσα ότι η τιμή είναι αυτή. Βεβαίως δεν θα πιάσω συζήτηση με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ήδη μια σταδιοδρομία. Αυτοί δεν θα ρωτούσαν εμένα βεβαίως, ούτε ο καθένας έχει διαμορφώσει ήδη τιμές κτλ. Βάσει των γνωριμιών που έχει με την καλερί, με τις αίθουσες τέχνης, με τα κέντρα δημοπρασιών κτλ. Και ο καθένας πλέον που είναι επαγγελματίας και έχει περατώσει σπουδές και έχει ένα κύκλο γνωριμιών, γνωρίζει πολύ καλά το τι τιμή θα βάλει και τι τιμή θα ζητήσει για τον πίνακά του, που αυτό σε κάποια περίπτωση που ξέρετε, η αγορά αποφασίσει ότι θέλουμε τον χ καλλιτέχνη, να έχουμε ένα έργο από τον χ καλλιτέχνη, που άλλοτε είναι μια κατάσταση η οποία επιβάλλεται, ίσως, γιατί πολλοί μου κάνουν και αυτή την ερώτηση, δηλαδή επιβάλλεται η μόδα καμιά φορά, δηλαδή κάποιος να είναι in και κάποιος να μην είναι, κάποιος να είναι μετά από 2 χρόνια εκείνος το αγαπημένο παιδί των αγοραστών, των ανθρώπων που επενδύουν απάνω στη τέχνη, γιατί ας μην γελιόμαστε. Η τέχνη, δηλαδή οι πίνακες τέχνης, οι πίνακες που έχουν ένα ειδικό βάρος από κάθε πλευρά, δεν αγοράζονται από το μέσο θεατή, από το μέσο φιλότεχνο. Αγοράζονται από επενδυτές κυρίως, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν χρήματα πάνω σε αυτή την αγορά, η οποία προβλέπουν ότι η αγορά ενός τέτοιου πίνακα θα τους φέρει μεγαλύτερο εισόδημα από το να βάλουν τα χρήματά τους σε κάποια τράπεζα, σε ένα ταμιευτήριο. Και πάντα με την καλή σκέψη ότι με τα θάνατο του καλλιτέχνη, αν το πήρα 10, θα κάνει 20-30. Εκεί μας βγήκε κανένα λαχείο και μετά και καμιά ιστορία για αυτόν, να πάει 50, 100 κτλ. Οπότε
η τοποθέτηση σε εργατέχνες λέγεται από τους ανθρώπους των χρηματιστηρίων ότι είναι η πρώτη καλύτερη τοποθέτηση. Αρκεί να είναι εργοτέχνης. Αρκεί να είναι έργο γνωστού καλλιτέχνη. Τέλος πάντων. Τώρα, το θέμα είναι ποια είναι η αξία του πίνακα. Ωραία τα λες. Και πώς ορίζω την αξία του πίνακα. Πρώτα-πρώτα, την τιμή του πίνακα δεν την ορίζεις καταρχήν εσύ. Αυτό τι είπα να πει, δηλαδή. Ποιος θα την ορίσει, αν δεν την ορίσω εγώ. Θα σου πει τώρα ο νεόκοπος καλλιτέχνης. Η τιμή του πίνακα ορίζεται από ένα σωρό παραμέτρους. Δηλαδή, τι ποιότητα έχει ο πίνακας, ποιος είσαι εσύ που πουλάς το πίνακα, τι ιστορία έχεις εσύ που πουλάς τον πίνακα, τι αποδοχή έχεις εσύ από τα κέντρα εκείνα τα οποία ορίζουν τις πωλήσεις του πίνακα, τι αποδοχή έχεις από συλλέκτες οι οποίοι τοποθετούν χρήματα απάνω σε σένα και ορίζουν την τιμή. Είσαι ένας καλλιτέχνης με εντοπιότητα, δηλαδή που είσαι γνωστός, ξέρω εγώ, στη Λαμία, στη Καλαμάτα, είσαι μεγαλύτερο βεληνικούς, δηλαδή, ή βγαίνεις και έξω από τα όρια της Ελλάδος, δηλαδή έχει ζήτηση και σε κέντρα Ρώμη, Παρίσι, ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη και τα λοιπά, τι όνομα είσαι. Εξάλλου αυτά δεν φτιάχνονται μέσα σε μια μέρα. Άρα ανάλογη είναι και η αξία σου. Δηλαδή, αν έχει κατορθώσει να σε μάθουν κέντρα του εξωτερικού και να έχει ζήτηση από εκεί, τότε έχεις και εσύ κάθε δικαίωμα να ορίζεις και εσύ την τιμή του πίνακά σου, η οποία συνήθως στα πρώτα βήματα ζητάς και εσύ να είναι επιβεβαιωμένη από μια αίθουσα τέχνης, μια γκαλερία, ένα χώρο επίσημο, που ή να σου έχουν γράψει μια κριτική, ξέρω εγώ, κάποιοι διακεκριμένοι ιστορικοί τέχνες κτλ. Δηλαδή ζητάς κάποια στοιχεία ώστε να επιβεβαιωθεί η αξία του έργου σου, η ποιότητα και η αξία του έργου. Η οποία, δεν, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν γίνεται μόνο από εσένα. Δηλαδή πήγες σε ένα πνευματικό κέντρο της γειτονιάς σου, είπες στον δήμαρχο, κύριε δήμαρχε μου, θα ήθελα να εκθέσω, να βάλω 5-10 διάφορα έργα, έτσι, κάτι από νησιά, να βάλω κάτι από κάποιες συνθέσεις, έτσι, όχι ενότητα που λέμε, αλλά να βάλω κάποια έργα. Έχω κάνει τον παππού μου, τον θείο μου, ξέρω εγώ, διάφορα σκόρπια θέματα, ό,τι μου άρεσε. Σου πει ο υπεύθυνος εκεί τον πολιτιστικό μου, πάρ' την αίθουσα και βάλει τα έργα που θέλεις. Βεβαίως, εκεί ποιος ορίζει τιμή, όχι ο δήμαρχος, ούτε ο υπεύθυνος του πολιτιστικού, εσύ ο ίδιος. Πιάνεις εκεί τον πίνακα, λες από τον πίνακα, έκανα 100 ώρες, να βάλω την ώρα μου τόσο, να βάλω τα υλικά μου τόσο, δεν με συμφέρει να το δώσω κάτω από 800 ευρώ, δεν το στρογγυλεύω, το βάζω 1000. 1000 μπορεί. Εδώ οι άλλοι που λένε 5-6 χιλιάδες, τώρα το βάλω 1000, το βάλω 2000. Μα πολλά είναι 2000, θα περάσουν, θα μου πούνε ότι ναι, το βάλω 1500. Ένας μου είπε ότι είναι πολύ ωραία η ζωγραφική μου όμως. 2,5 το βάλω. 2,5 το πουλήσω. Εγώ θέλω να πουλήσω έργα. Μου λένε κάποιοι γνωστοί ότι είναι πουλά έργα να μπαίνουν σε σπίτια. Αυτό πραγματικά το λέμε. Πουλά έργα να μπαίνουν στα σπίτια. Κοίτα μόνο να μην τρομάζεις στα σπίτια. Γιατί δεν ξαναμπούν έργα. Αυτό λέμε σε όλους τους σπουδαστές, ότι αγαπητέ μου σπουδαστή, ακόμα δεν έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών σου. Πρόσεξε,
μην εκτίθεσαι. Μα λέει, ξέρεις, γίνεται μια δημοπρασία εδώ στο Κολωνάκι και δίνεις 50% ευρώ και μπαίνεις σε μια διεθνή έκθεση που θα είναι όλοι καλοί ζωγράφοι. Ναι, έτρεξαν τώρα όλοι οι ζωγράφοι καλοί να πάνε να δώσουν και στο Κολωνάκι στον κύριο Χ 50 ευρώ για να κλείσουν μια θέση στο, εκεί που κάνει δημοπρασίες. Δήθεν, δημοπρασίες ή θα πάρει 300 like, ας πούμε. Και αυτό το βλέπετε και τους το λέμε, ότι έβαλα, κύριε Βοργία μου, εκεί τον πίνακα σε αυτή, είχε μεγάλη επιτυχία η έκθεση. 200 like πήρα. Τι έδωσα, 100 ευρώ έδωσα. Πούλησες τίποτα? Ναι, είχε ενδιαφέρον, ξέρετε, μου το ζητήσαν πάρα πολύ. Τι τιμή το είχες? Μου το έβαλε 80 ευρώ. Είχες ζήτηση, πολύ. Οι πιο πολλοί μάλιστα λένε, έλαβα μέρος σε μία μεγάλη έκθεση εδώ στην Αθήνα και πούλησα ένα έργο. Τι λένε με 80 ευρώ βέβαια. 80 ήθελε, το έδωσα 50, πούμε, γιατί δεν είχε άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό λέγεται τιμή έργου, αυτό ψάχνουμε σήμερα να βρούμε. Ότι αν έδωσε κάποιος ένα έργο με 50 ευρώ και ο ανιψιός μου, ας πούμε, που είναι 10 ετών, άμα κάνει ένα έργο, ξέρω εγώ, 20x30, πες πάρε χαρτζηλίκι 50 ευρώ. Αυτό αυτό ούτε like θέλει, ούτε τίποτα. Οπότε τι είναι, οπότε δεν πλασάρεται αυτό σαν επιχείρημα πούλησα έργο. Το θέμα είναι με τι τιμή πούλησες. Και άντε βρέθηκε ο καλός σου Σαμαρίτης και σου αγόρασε ένα έργο. Πουλάς συνέχεια έργα τέτοια? Δηλαδή παίρνεις 500-1000 ευρώ για κάθε έργο? Τότε να πούμε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή. Ή μπορεί να είσαι ναΐφ, ας πούμε, αλλά να είσαι ένας καλός ναΐφ, ας πούμε. Να είσαι ο Ντουανιέ Ρουσό ο δεύτερος, ο Θεόφιλος. Λοιπόν, αν δεν συμβαίνει αυτό, τώρα μου πεις ότι πήρε ο ξάδελφός σου ένα έργο 200 ευρώ και μετά πήρε και η θεία σου άλλο ένα και μετά η κουνιάδα σου και μετά στη δεύτερη έκθεση χάθηκαν όλοι και δεν πούλησες. Ή να σου πω τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπεις το έργο δεν μπορεί να οριστεί από σένα και να πεις το αποφασίζω και το βάζω 1000 ευρώ, 800 ευρώ, 700 ευρώ, 500. Εάν κάποιος δεν το έχει ορίσει και αυτός που θα το ορίσει είναι μια υπεύθυνη αίθουσα τέχνης. Όπου όταν πας με το φάκελο και τους πεις ήρθα να εκθέσω, θα τους πεις καλώς το παιδί μας. Λοιπόν, πότε θέλεις να εκθέσεις και τι να εκθέσεις? Να, έχω εδώ κάτι πλοιαράκια, έχω κάτι φρούτα, έχω κάτι... Ευχαριστούμε πολύ, έτσι. Είμαστε κλεισμένοι για την επόμενη εξαετία. Λοιπόν, οπότε πού να πάω να εκθέσω? Δεν είναι ανάγκη να εκθέσεις, είναι να σπουδάσεις. Λοιπόν, μετά θα ξαναπάμε πάλι στο θέμα που είχαμε αρχίσει προ 20 εκπομπές. Οι ζωγράφοι πεινάνε. Βέβαια, αυτού του ίδιου ζωγράφοι πεινάνε. Ποιος θα αγοράσει έργα? Όταν εξαντληθεί ο συγγενολόγη και οι καλοί φίλοι, μετά δεν έχει αγοραστικό τιμό. Για να έχεις αγοραστικό τιμό, ένα αγοραστικό κοινό και τιμή, πρέπει να έχεις γνώσεις, κάποιες πιστοποιήσεις, ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό και διαρκές, ώστε να μπορεί να επενδύσει κάποιος απάνω και να πει παίρνω ένα έργο 500 ευρώ και θα τον παρακολουθώ. Και άμα δω ότι σε ένα-δύο χρόνια ανεβαίνει η ποιότητά του, παίρνω και ένα 800, παίρνω και ένα 1500, αλλά είμαι σίγουρος ότι επενδύω σε ένα νέο άνθρωπο, ξέρω εγώ, ο οποίος έχει μια πορεία η οποία είναι ανωδική και τα 500 θα γίνουν 1000 και τα 1000 θα γίνουν 2000, τα 2000 θα γίνουν τόσο. Επενδύω τα χρήματά μου. Δεν τα βάζω γιατί μου αρέσουν τα κοτόπουλα που ζωγραφίζει. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Εκτός από την αρέσκεια και την αισθητική η οποία έχει ένας πίνακας, η πρώτη μεγάλη τοποθέτηση γίνεται με επιχειρηματικούς όρους. Δηλαδή είναι όροι αγοράς. Είναι τοποθέτηση χρημάτων απάνω σε πίνακα γνωστών καλλιτεχνών, που σίγουρα θα είναι καλλιτέχνες και θα είναι σήμερα καλλιτέχνες και αύριο φουρνάριδες. Γιατί είπα, έκανα το κέφι μου και τώρα τα παράτησα. Λοιπόν, αυτό το προσμετράει πάρα πολύ ο αγοραστής, ο οποίος θέλει έναν άνθρωπο να επενδύσει επάνω του, γιατί του αρέσει αυτό που κάνει,
και σε αυτό και σε άλλο βέβαια και σε άλλους, ώστε να ξέρει ότι τοποθετεί τα χρήματά του. Η τέχνη είναι ωραία μέχρι και ένας φιλότεχνος θα πάρει ένα πίνακα, θα κοιτάξει να τον πάρει από ένα κορνιζάδικο που λέμε, να δώσει 150, 200 ευρώ, 250, ωραία. Άντε να πάρει ένα τοπιάκι εκεί πέρα, ένα ωραίο, να το βάλει στην κερματοκάμαρά του και πάει μια χαρά. Αλλά να κάτσει να δίνει 500, 1000 και 2000 ευρώ για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία του καλλιτέχνη που λέει έφαγα 500 ώρες πάνω στο έργο και δεν μπορώ να του δώσω λιγότερο. Και γι' αυτό, αυτό γιατί το λες αγαπητέ φίλε 500 ώρες. Γιατί αν ήταν ένας επαγγελματίας το ίδιο έργο μπορεί να το βγάζει με 30 ώρες. Εσύ δεν είσαι σίγουρος ότι αυτό που λες το βγάλασε 500 ώρες είναι θετικό. Για άλλον είναι αρνητικό. Γιατί του ρίχνει μια ματιά και λέει 500 ώρες έβαγες καλά, δεν ξέρεις ζωγραφίες. Ένας άλλος το κάνει σε 20 ώρες. Οπότε δεν λέμε τέτοια πράγματα. Έφαγα 500 ώρες και έβαλα χρώματα της Ρέμπραντ που είναι καλά και που αυτό και μου έφεγε και βάλε και την ιδέα μου που την σπουδασιλάβω, έκανα 500 προσχέδια και για να κάνεις marketing στο μπελέτη. Αυτό δεν το κάνει κανείς σοβαρός άνθρωπος. Το έργο μιλάει μόνο του. Το δείχνεις, δεν λες και καμιά κουβέντα, είναι καλύτερα το μαθηλές και λες πολλά ευχαριστώ, άμα σε τιμήσει να στο αγοράσει. Λες ποια είναι η τιμή του, μπορεί να σου πει, βλέπω 1000 ευρώ, μπορώ να τον πάρω με 800. Αν θέλεις το δίνεις, αν θέλεις δεν το δίνεις. Συνήθως το δίνεις γιατί για να στο ρωτάει, να πει ότι το θέλει γιατί του αρέσει και ωραία, κάπως έτσι. Τώρα, η τιμή λοιπόν δεν ορίζεται από σένα αγαπητέ φίλε. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ φίλε. Ορίζεται από αυτούς που γνωρίζουν. Αλλά αυτοί που γνωρίζουν είναι ειδικές αίθουσες που λέγονται γκαλερίες, γνωστές, αίθουσες τέχνης και για να σε δεχθεί πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ότι αυτό το οποίο εσύ προσφέρεις και μπορείς να κάνεις στο άμεσο και στο απότερο μέλλον θα είναι συνεχές, έχει κάποια αξία και λέει κάτι. Έχει ένα κόνσεπτ. Λοιπόν, έχει μια ποιότητα γραφής. Έχει, τέλος πάντων, κάτι που λέγεται εικαστικό αποτέλεσμα και ηλεκτρίζει τους θεατές για κάποιο λόγο. Για τις τεχνικές του, για τη σύλληψη του έργου του κτλ. Δεν είναι μια αντιγραφή η οποία θα την κάνεις και θα πεις έκανα ωραίο το μήλο και ωραίο το πορτοκάλι και τα βάζω 700 ευρώ. Δεν πάω να αγοράσω 25 κιλά πορτοκαλιά. 50%. Λοιπόν, μάλλον έρχονται φθηνότερα. Λοιπόν, να θυμάσαι λοιπόν ότι εάν πραγματικά θες να ασχοληθείς με την πώληση των έργων τέχνης, αυτή πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο. Και κάποια στιγμή θα ξεφύγεις από τα πορτοκάλια, εννοείται, από τα μήλα και από τα γυαλιά και τα και από τα βιβλία και τα μαντολίνα που είναι όλα μαζί οι συνθέσεις, θα πάει σε κάτι που είναι πιο ενοιολογικό, έχει ένα κόνσεπτ και λέει κάτι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, βεβαίως, είσαι σε ένας άλλο επίπεδο, οι γκαλερί θα σε δέχονται με πιο άνεση. Στα πρώτα σου έργα δεν θα έχεις μεγάλες πωλήσεις, αλλά στη δεύτερη, τρίτη έκθεση, η οποία καλό είναι να γίνεται κάθε 1-1,5 χρόνο, θα γίνει τέτοια έκθεση και να συμμετέχεις όσο κάτω δυνατόν σε ομαδικές εκθέσεις ή και διεθνείς, άμα μπορείς να βρεις. Και αυτό αμέσως θα λαμβάνεις προσκλήσεις για συμμετοχή μέσα σε ελληνικές ή και ξένες εκθέσεις. Τότε το έργο σου έχει λάβει μια αξία από άλλους, και η αξία φαίνεται μέσα από τη ζήτηση που έχεις. Και άμα έχεις ζήτηση και έχεις 10 έργα και σου ζητάνε 20 μανιωδώς έργα, μάλλον μπορείς να το ανεβάσεις και λίγο από το σημερινό σου στάνταρ και να πεις, κοίτα να δεις, μόνο του πηγαίνεις. Άρα η τιμή ορίζεται εν αρχή από κάποιους άλλους, αλλά μετά ορίζεται βάσει των πωλήσεων όπου πραγματοποιείς και βάσει της ζήτησης κυρίως που έχεις
από τους ανθρώπους της τέχνης, που είναι κυρίως επενδυτές, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, τοποθετούν τα χρήματά σου, τα χρήματά τους, με την πεποίθηση ότι βάζω 10 και σε κάποιο χρονικό διάστημα τα 10 θα έχουν γίνει 12, 15, 18, 28. Και με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μην πέσω και σε κανένα Πικάσο και σε ένα καραυτό και τα 28 γίνουν 1028. Λοιπόν, έτσι αυτά τα λαβράκια, αυτοί οι κυνηγοί, των ταλέντων, ψάχνουν να βρουν τέτοιες ευκαιρίες. Θα σε παρακολουθούν, θα βλέπουν την εξέλιξή σου, άρα πρέπει να έχεις εξέλιξη, πρέπει να έχεις ποιότητα στο έργο σου και τότε μπορείς να ζητήσεις και την τιμή με μεγάλη άνεση, αλλά μην είσαι μεταξύ Καλαμάτας και Εκδρομών και 3 μήνες μπάνια και 6 μήνες, ξέρω εγώ, κάνεις το λογιστή και ξαναεμφανίζεσαι και έρχεσαι και θυμάσαι να κάνεις ένα πίνακα και τώρα έκανα ένα ωραίο κομμάτι, αντέγραψε ένα ωραίο κομμάτι, πώς να το πουλήσω. Δεν υπάρχει τιμή. Δεν υπάρχει αξία. Ό,τι αξία βάλεις είναι υποκειμενική δική σου. Μα, θες να βάλεις 500, θες να βάλεις 300, θες να βάλεις 1000. Οπότε, σας το λέω για να μην ρωτάτε, γιατί ρωτάτε ότι τι τιμή να βάλω. Ό,τι τιμή να βάλεις, λέγεσαι σπουδαστής τώρα ή ερασιτέχνης. Λοιπόν, ή σπουδαστής είσαι ή ερασιτέχνης, η διαφορά είναι αρκετά μικρή. Μάλλον μικρή. Δεν ανεβαίνει πάνω από ένα κομμάτι. Δηλαδή, 300-400 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή για έναν ερασιτέχνη ή έναν σπουδαστή. Θα πρέπει να είναι πολύ καλά κομμάτια. Και να είναι με προδιαγραφές. Δηλαδή, αν είναι σπουδαστής και είναι τελειόφυτος περίπου και βλέπεις ότι κάνει καλά κομμάτια, μπορεί να πάει εκεί και κάπου παραπέρα ίσως. Αλλά εάν δεν έχει καμία προοπτική να ανέβει, δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβει και η τιμή αγοράς του πίνακά του. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να έχουν κακοκαρδιστεί κάποιοι, γιατί αυτά που λέμε, τα λέμε για να γίνουν γνωστά στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και τους αρέσει η ζωγραφική. Μιλάμε για το αντικείμενό μας εμείς τώρα, για τη ζωγραφική. Αυτό σημαίνει και για την εκλειπτική και για όλα. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να φτιάξεις το όνομα, το brand name που λέει. Λοιπόν, να φτιάξεις όνομα και άμα φτιάξεις όνομα, τότε όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Αλλά το να φτιάξω όνομα σημαίνει ότι πρέπει να έχω φτιάξει τις γνώσεις μου. Είναι η βασική προϋπόθεση του ονόματος, οι γνώσεις. Ένα χαρτί, ένα επίσημο χαρτί. Γνώσεις, χαρτί, τι θα παραδείξουμε στην γκαλερί. Ξέρεις, έκανα μάθημα με τον κύριο Μίτσο και μετά έφυγα και έκανα με την κυρία Ελένη μια καλή ζωγράφο και πήγα μετά με τον κύριο Κώστα και κάθεσα άλλους 3 μήνες και έκανα μια παστέλ, έκανα και λίγο λάδι, μου έμαθε και λίγο σπάτουλα. Αυτά είναι αποσπασματικά κομμάτια, δεν μετράνε και δεν λαμβάνονται υπόψη, μάλλον λαμβάνονται αρνητικά υπόψη όταν ένας χώρος τέχνης ακούσει κάποιον ο οποίος έχει έτσι αποσπασματικές, κάνα δίμηνο, τρίμηνο και κάθισε και με τον αυτόν και κάθισε και με εκείνον. Πρόγραμμα έκανες, δηλαδή έμαθες από το α μέχρι το ω. Ναι, σχεδόν. Λίγο πολύ έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει να κάνει με κάποιον ερασιτέχνη ο οποίος δεν μπορεί να επενδύσει απάνω στο έργο του, δεν μπορεί να το υπερασπιστεί το έργο του. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ζητήσει τιμή για το έργο του. Άρα ποια είναι η τιμή του? Ευκαιρία εκεί, όπου βρει. Τον κόβει στα μάτια, είναι λεφτάς και του αρέσει, έχει τρελαθεί από αυτό το έργο,
Λέγε, ό,τι θες, λέγεται. 300, 500, 700. Ας τα δώσεις, τα δώσεις. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Τον αντίο, στον επαγγελματία, στον αυτό, βάζει μία τιμή, λέει 5.000 ευρώ και αυτή την έχει. Κι άλλος ένα μην έχει, θα πει, παίρνω ένα όνομα και ο Θεός βοηθός. Τουλάχιστον, ανά πάσα στιγμή, μάλλον έχω τα 5.000 που έδωσα. Ή τα 10, ή και τα 20, και τα 30. Είναι πιο δυνατοί οι παίχτες και λιγότερο δυνατοί, εντάξει. Ανάλογα με το εισόδημά του καθένας και πώς βλέπουν την τέχνη. Δεν είναι πάντα η τέχνη ότι αισθητικά σου αρέσει. Πλέον η τέχνη και πάντα έτσι ήταν. Είναι πρώτιστα επένδυση. Δηλαδή, κάτσε τώρα, θα σου πει ένας. Δηλαδή, ο Van Gogh, που δεν πούλησε ποτέ κανένα πίνακα, δεν είναι καλός ζωγράφος. Δεν πούλησε κανένα πίνακα, δεν πρόλαβε να τους πλασάρει, ήταν άγνωστος. Ατύχησε. Εγώ να σε αντιστρέψω την ερώτηση. Τι έγινε μετά το θάνατό του και αν έχεις κανένα δυο πινακές τώρα αγοράζεις όλο το φάλερο. Για πες το. Δεν πούλησε, λέτε, τότε. Ωραία. Τότε δεν πούλησε, ήταν άγνωστο, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε σπουδάσει. Απαξίωνα να το πάρω. Τώρα τι έγινε, απέκτησε γνώσεις, απέκτησε πτυχία. Όχι, πτυχία δεν έχει. Γνώσεις. Διάβαζε ο άνθρωπος, ήξερε το κύκλο του Σεβρέλ, ήξερε αρκετά πράγματα, δηλαδή ήταν άνθρωπος που διάβαζε και τα αγαπούσε πάρα πολύ. Όμως, όσο και αν τα αγαπάς, δεν ανεβαίνει η τιμή από τα 50 ευρώ στα 125 εκατομμύρια, στα 150. Άρα τι συνέβη. Για να κονίσουμε λίγο το μυαλό μας, να δούμε. Γιατί τώρα εδώ θα μπει λίγο και η λέξη γνωριμίες, θέλετε να το πείτε κύκλωμα, θέλετε να το πείτε. Ας το πούμε και έτσι. Δηλαδή όταν πέθανε ο Van Gogh και πέθανε συγχρόνως και ο αδελφός του ο Τεό, έμεινε η χείρα. Με πίνακες που είχε αφήσει ο Van Gogh στον αδελφό του. Και τις γέμισε το σπίτι. Ήξερε η χείρα τώρα του αδελφού ότι ο Van Gogh, ο Βικέντριος δηλαδή, δεν είχε πουλήσει ούτε ένα πίνακα. Ένα πίνακα είχε πάρει μια συνάδελφός του. Να φοράει για να τον βοηθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποια σαΐνια, γιατί πρέπει να το βάλουμε και εδώ στο παιχνίδι, όπου ήταν φίλοι με τον Τεό, ας πούμε, και είπανε, πέθανε και ο Τεό, θα πάμε στη χείρα, μπας και είχα να πει να πάρουμε φτηνό. Και του είπανε, του είπε η χείρα, καλά που ήρθατε φίλοι του άντρα μου, λέει εδώ πέρα, έχει αφήσει ο άντρας μου ό,τι πίνακες και αγοράσει εδώ στο υπόγειο, έχει και αυτός ο κουνιάδος μου, ο Βικέντιος, ένα σωρό πίνακες, έχει φύγει 2.000 πίνακες σχέδια. Ήταν αυτή μια νέα τάση που έκανε αυτός ο νεαρός, που αυτοκτόνησε. Και λέει, τα συλληπιτήριά μας, κυρία, λέει, ναι, τι, σας έμεινε να πούλτε πίνακες, κακομοίρα και εσύ. Και όχι τίποτα άλλο, μου έχουν πιάσει όλο το υπόγειο, δεν έχω χώρο. Τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε, να δούμε, μήπως μπορούμε να πουλήσουμε, κάντε σας παρακαλώ κάτι. Φύγανε, ξαναγύρισανε. Τώρα, τι να σας δώσουμε, πίνακες που βλέπετε, δεν είχε πουλήσει ποτέ ούτε ένα, βρε, πάρτε τους εκεί πέρα και... Όχι, να σας δώσουμε και κάτι, ας πούμε. Πώς, 2.000 πίνακες, δηλαδή, μεταφορικά μας, δηλαδή, έτσι. Αλλά, αμαρτία, κάτι να σας δώσουμε και σας. Ας πούμε, τις δώσανε 200-300 ευρώ για να πάρουν 2.000 πίνακες. Τι φαντάζεστε, τους έδωσαν αυτά που λέει σήμερα. Ευχαρίστησε πολύ, βέβαια, η κυρία. Η σύζυγος του Τεό, πήρε και έργα του Τεό με άλλη τιμή ενδεχομένως, εντάξει, που ήταν τον εμπρεσιονίστο. Πήρανε και του Van Gogh. Τώρα, πώς αυτός ο πίνακας μπορεί σήμερα να κάνει 150 εκατομμύρια.
Ένα πάρω δύσκολο θέμα. Για να δούμε τι θα είπαν άραγε, ας κάνουμε μια υπόθεση δική μου. Μην πείτε ότι ούτε τη διάβασα, ούτε μου την είπαν. Δική μου τρελή υπόθεση. Λοιπόν, αν είχα εγώ τους πίνακες και ήμουνα λίγο αητός, θα έλεγα έχω 2.000 πίνακες, 1.000 πίνακες και σχέδια από αυτόν τον άγνωστο, τον Μουρλό. Τι ήταν αυτός, τα παιδιά. Ρομαντικός ήταν, έτσι, αγαπούσε την τέχνη. Δεν γράφουμε κανένα βιβλίο εκεί πέρα, παιδιά, για... Τι βιβλίο. Να γράψουμε για την ζωή του. Ας βγάλουμε ένα βιβλίο. Πού το πας. Θα δείτε. Ο άνθρωπος που αγάπησε την τέχνη, που πέθανε για την τέχνη. Ο Βικέντης, ο Ακόμ, μπλα. Βγάλετε και ένα δεύτερο. Ο άνθρωπος που αδικήθηκε, γιατί αγάπησε την τέχνη, αλλά κανείς δεν τον κατάλαβε. Γράψτε και ένα τρίτο. Ο άνθρωπος που ήταν μπροστά χρόνια στην τέχνη, αλλά κανείς δεν τον κατάλαβε. Τέταρτο. Ο άνθρωπος που τελικά ήταν διάνοια στην τέχνη και ο κόσμος διαβάζει βιβλία, έχει σχηματίσει μια γνώμη, θέλει να δει κάποια στιγμή και ποιο έργο. Κάποια στιγμή ένας οίκος δημοπρασιών λέει στα σαΐνια του. Ρε παιδιά, δεν βγάζουμε κανένα έργο, ήρθε η ώρα τώρα που το ξέρει ο κόσμος, να βγάλουμε κανένα έργο του αυτού, του Van Gogh. Τι είναι αυτό. Αυτό το έργο που έχουν βγάλει σε ιστοριούλες του. Ναι, αυτό να βγάλουμε κανένα έργο. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω, παιδιά, από εσάς. Προσέξτε, η ιστορία είναι φανταστική, είναι όνειρο. Δεν είναι... Δεν μας έρθει και ο εισαγγελέας εδώ πέρα και μαζί τα γερέστα. Όνειρο είναι. Έτσι εγώ σκέφτηκα με το μυαλό μου τώρα. Θέλω να με βοηθήσετε εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, θα βγάλω ένα έργο εγώ σε μια συμβολική τιμή, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ας πούμε, σημερινά χρήματα, και εσύ, Νίκο μου, θα πεις 150, εσύ Γιώργο πες 200, εσύ 300 κτλ. Και τι θα πει ο κόσμος, τίποτα. Θα τον αποσύρουμε στα 400-500 ευρώ, τον αποσύρουμε. Έγινε η δημοκρασία, 100, 200, 300, 300, 500, δεν το δίνουμε, παιδιά, τώρα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Οι εφημερίδες, υποθέτω, την άλλη μέρα θα έγραψαν το έργο του καλού αυτού ζωγράφου που διαβάζεται τόσα χρόνια, του Βικέντη Van Gogh, βγήκε χθες δημοπρασία. Αστραπιαία η τιμή του από τα 100 που βγήκε, πήγε στα 500 ευρώ. Στην επόμενη δημοπρασία πιστεύω ότι θα προσέτρεξαν παραπάνω άτομα και η τιμή του θα άρχισε από τα 300 ευρώ και οι σύντροφοι μέσα του Δημοπράτη στο 300 είπαν 400, 500, 700, 800 και κάποιος από εκεί πέρα που είδε ότι έχει φαΐ τιμή είπε 1.000 εγώ, ο πρώτος πελάτης. 1.000 εγώ, θα το ανταπάντησαν οι του Δημοπράτη 1.200 εμείς, 1.300, ξανά πάντησε το 1.500 τον πήρε τον πίνακα. Οι εφημερίδες την άλλη μέρα. Το έργο του Van Gogh πήγε 1.500. Τώρα θέλετε έτσι να σκεφτεί το τρελό μου μυαλό ότι την άλλη φορά το έργο άρχισε από τα 800 ευρώ και οι σύντροφοι μέσα το πήγαν μέχρι 2.500-3.000 και κάποιος άλλος έξυπνος έδωσε 3.000-4.500 ευρώ. Το πήρε, ναι. Και το επόμενο άρχισε από τις 4.000 και πήγε στις 10. Ναι. Και κάποια έργα που τα αγόρασε ένας Ιάπωνας και ένας Γερμανός ανώνυμα από το τηλέφωνο και πήγανε 50.000, μήπως τους είδατε. Όχι, ούτε κι εγώ τους είδα. Αλλά πουλήθηκαν με 50.000, με 70 μετά, με 80.000. Τώρα θα σας έλεγε κανείς ότι πιθανώς σενάριο αυτό. Έτσι δεν λέμε. Σε ένα καλό σενάριο θα μπορούσε να είναι ένα καλό ξεβλήμα χρήματος. Κάποιου δίθεν Ιάπωνα που το αγόρασε τηλεφωνικός και πλήρωσε 50-70.000 ευρώ για να νομιμοποιήσει κάποια χρήματά του. Μπορεί να γίνει και αυτά. Θα μου πεις, καμιά φορά μπορεί στα παραμύθια να γίνονται, μόνο στα παραμύθια όμως. Τώρα για τον Van Gogh αυτό ήταν σίγουρα πραγματικά, ας πούμε, και για τον κάθε Van Gogh. Αυτά τα νούμερα που ακούτε, 500, 1.300, 200,
είναι όλα πραγματικά, με πολλά θαυμαστικά. Μπορεί και να μην είναι βέβαια καμιά φορά, αλλά άντε να τα αποδείξεις και το ένα και το άλλο, ότι είναι ή δεν είναι. Τώρα μην φαντάζεστε εσείς ότι θα πουλήσετε έργα με 100 εκατομμύρια ή με 50, έτσι. Δεν έχετε τέτοιες ψηλές γνωριμίες, ούτε κατηγορώ ότι η Σόθμπις και Κρίστης είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα τέτοια που πουλάνε απλώς τους πίνακες, για όνομα του Θεού, μακριά από μένα. Θέλω να πω ότι σε κάποιες άλλες μικρές περιπτώσεις μπορεί να συμβούν και κάτι τέτοια. Παραπλήσια, τέλος πάντων. Γενικά, ήθελα να τονίσω ότι ο πίνακας, όπως είδατε, άρχισε από τα μηδέν, από το 1 και σιγά σιγά, κούτσου κούτσου, έφτασε τα 200-500. Βέβαια, είχε πεθάνει ο Βαν Κόπ και είχε βγει και τρέιλερ με τη ζωή του, με την ευαισθησία του, με τα αυτά. Συγκινήθηκε ο κόσμος, ήθελε να πάει και ένα πινακάκι. Πήρανε οι πολύ ευσυγκίνητοι, πήρανε οι πολύ λάτρες της τέχνης, άρχισαν να παίρνουν μετά και αυτοί που ήθελαν να τοποθετήσουν χρήματα, όλα γίνονται σε αυτόν τον πλανήτη. Τώρα, από όσα άκουσες τώρα, μη σε παρακαλώ, αγαπητέ φίλε και φίλε, μη σου πάει το μυαλό ότι αύριο θα πουλάς με κάποια εκατομμύρια, έτσι. Αρκέσου, εάν δεν έχεις πτυχία και γνώσεις και σπουδές και όλα τα προαπαιτούμενα, τέλος πάντων, αν είναι καλός, ξέρω εγώ, κάτι, ένα ποσό που να βγάλεις τα έξοδά σου, τέλος πάντων, και να είσαι ευχαριστημένος. Δεν θα πω πόσο. Τώρα, στους ανθρώπους οι οποίοι προορίζονται να πάρουν κάποια στιγμή ένα επίσημο χαρτί και να βγουν στην αγορά, μακριά από τις ψευτοεκθέσεις οι οποίες γίνονται εδώ και εκεί. Διότι δεν μπορείς, κύριε, σήμερα να πουλάς 200 ευρώ ή 100 ευρώ και αύριο να θες να πας σε γκαλερί για να σου φτιάξει το όνομα και να σου λέει πήγαινε εκεί που τα πουλούσες 100 και 150. Θες εδώ να πουλήσω εγώ με 1000. Δηλαδή μία θα πουλάς από αριστερά 100, σπίτι σου 50 και στο χώρο μου 1000. Γίνεται αυτό? Λοιπόν, όποιος το κάνει αυτό έχει βάλει υποθήκη την ίδια την καριέρα. Για να μην τη βάλετε υποθήκη, επενδύστε σε γνώσεις, σε σπουδές, σε προγραμματισμό, σε πρόγραμμα, σε όλα αυτά τα αναγκαία τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να σας δώσουν αυτό που επιθυμείτε. Να κάνετε τα έργα αυτά που θέλετε, που θα έχουν ψυχή μέσα, που θα έχουν κάτι να πούν και τότε θα μπορείτε να ζητήσετε, γιατί θα αξίζει αυτό το έργο που θα φτιάξετε. Θα αξίζει σε πνεύμα, σε εργασία, σε τεχνικές, σε αυτό που του δώσατε και αυτό που τελικά βγήκε. Αυτό το έργο θα μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω. Έργο που το σκέφτεστε, θα το αρχίσω για να το πουλήσω 200-300 ευρώ, ούτε εσείς έχετε καλή τύχη, θα φωνάζετε μονίμως ότι μαστρώνονται κυκλώματα, οι ζωγράφοι πεθαίνουν φτωχοί, και τα λοιπά και τα λοιπά. Να θυμίσω κάτι ακόμα. Αν θέλεις να γίνεις καλλιτέχνης, να γίνεις καλός. Γενικά στη ζωή πρέπει να είσαι καλός. Έντιμος, ηθικός, δεν μιλάω ηθικές άλλου τύπου, μιλάω την ηθική, την δεοντολογία που πρέπει να έχεις για αυτό το οποίο ασπάζεσαι. Θα το ακολουθείς πιστά και θα είσαι πάντα πίσω από τη σκέψη αυτή που ακολουθεί το έργο σου και τη ζωή σου ακόμα, κυρίως. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει αρκετά πράγματα στη ζωή του. Αν όχι να γίνει Βαν Γκογκ, η Πικάσο, μπορεί να γίνει ένας καλός καλλιτέχνης
οποίος θα μπορεί να κερδίσει το ψωμί του. Γιατί και οι καλλιτέχνες ζουν από την τέχνη. Οι καλοί καλλιτέχνες. Οι κακοί δεν θα ζήσουν ποτέ. Θα έχουν το μόνιμο παράπονο ότι οι καλλιτέχνες πεθαίνουν στην ψάθη. Ελπίζω και δεν είχα καμία πρόθεση να πω κάτι προσβλητικό και ζητώ συγγνώμη αν ακούστηκε έτσι. Το θέμα είναι να μπορώ να δώσω το στίγμα, μην επιχειρείς να κάνεις κάτι με το ζόρι και να το προσπαθείς να βάλεις τον τίτλο του καλλιτέχνη μέσα αν δεν τον έχεις, γιατί θα περάσεις δύσκολες στιγμές. Για καλό δικό σου το λέω. Αν όμως θες να περάσεις καλύτερες στιγμές και με ελπίδα, τότε φρόντισε να οπλιστείς ανάλογα. Δούλεψε. Και ευτυχώς η τέχνη δεν κοιτά ηλικία. Μπορείς και σε πιο μεγάλη ηλικία να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, να διαβάσεις, να αφιερώσεις ώρες, χρόνο και να μπορέσεις να κερδίσεις αυτό που στοχεύεις. Δεν στο απογορεύει. Δεν είναι χορός η τέχνη και θα πιαστούν τα πόδια σου ή κάτι άλλο το οποίο απαιτεί κάποια... Δεν θα τρέξεις 10 χιλιόμετρα. Οπότε είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί να βρει ανταπόκριση και σε σένα, στο μεγαλύτερο, αλλά αρκεί να έχεις πρόγραμμα, σύνεση, διάθεση για εργασία και να μπορείς να το υποστηρίξεις σε κάθε επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Θα προσπαθούμε κάθε Παρασκευή, 9.30 ώρα έχουμε πει, να φέρνουμε θέματα, ακούμε και τα δικά σας αιτήματα βέβαια, όπως και αυτό ήταν ένα αίτημα που βγαίνει πολλές φορές, να προσδιοριστεί η τιμή του πίνακα και να πω την άποψή μου. Ωραία. Η άποψη δεν είναι πάντα ευχάριστη, αλλά είναι τουλάχιστον από τη μεριά μας όσο πιο δίκαια μπορούμε να το εκφράσουμε. Μπορεί να πέφτουμε και έξω. Μπορεί πολλά από αυτά που λέμε να μην αρέσουν. Δεν λέω ότι ό,τι λέμε πρέπει να είναι αρεστά και ούτε έχω αυτή την απέτηση προσωπικά. Είναι η άποψή μου υποκειμενική και δεν την αντικειμενικοποιώ ποτέ, όπως δεν συνηθίζω να αντικειμενικοποιώ απόψεις. Είναι η προσωπική μου και ενδέχεται λαθασμένη άποψη. Εσείς δεν έχετε παρά να σκεφτείτε αν πρέπει αυτό που είπα να το ακολουθήσετε ή όχι. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά πάρα πολύ για την υπομονή σας και θα ήθελα να είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Ευχαριστώ, καλή σας νύχτα.